Κυρία Πασχαλέρη, χαίρομαι που συναντιόμαστε εκεί υπό αυτό το κόνσεπτ. Καλησπέρα. Καλησπέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και καλησπέρα και σε όλους όσους μας ακούνε και ελπίζω ό,τι πούμε σήμερα να φανεί σε όλους χρήσιμο και να το βάλουν στη ζωή τους εύκολα και ανώδυνα, όπως λέω πάντα. Είμαι σίγουρος ότι αυτό θα το πετύχουμε με τη δική σας συμβολή, κυρίως με εσάς. Από όσο ξέρω, κυρία Πασχαλέρη, εστιάζεται στη μακροπρόθεσμη απώλεια βάρους, όχι χάσαμε τα κιλά και πλακωνόμαστε τώρα σε διάφορα, αλλά και τη διατήρηση του βάρους αυτού με τροποποίηση της διατροφικής μας συμπεριφοράς. Τι ακριβώς εννοούμε με τις έννοιες αυτές και πώς μπορούμε, σωστά, αν μου επιτρέπετε, να διατηρούμε, πώς μπορούμε ένα ιδανικό βάρος εφόσον το πετύχουμε σε βάθος χρόνου. Και πόσο εύκολο είναι τελικά να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο τρώμε, κυρία Πασχαλέρη. Κοιτάξτε, όλες οι μελέτες και η πράξη έχει αποδείξει πια ότι το κόνσεπτ της δίαιτας έχει αποτύχει. Δηλαδή η δίαιτα η οποία βγήκε στα 80's και ήταν η απόλυτη στέρηση, μετρώντας πάρα πολλοί θερμίδες, γραμμάρια, στέρηση από τα πάντα για να χάσουμε βάρος, σίγουρα χάνεις βάρος με αυτόν τον τρόπο, αλλά έχει αποδειχτεί από μεγάλες κλινικές μελέτες ότι ένα 80% των ανθρώπων αυτό το βάρος το ξαναπαίρνει. Και αυτό γιατί? Γιατί αυτού του τύπου η δίαιτα δεν είναι συμβατή με την ανθρώπινη φύση. Δηλαδή δεν μπορεί κάποιος άνθρωπος να τηρεί αυτή τη δίαιτα συνεχώς. Τι γίνεται λοιπόν? Έχουμε αυτό που δεν κάνει καθόλου καλό στον οργανισμό, το είτε τρώμε ό,τι να είναι, είτε κάνουμε τη στερητική δίαιτα. Είμαστε πολύ λοιπόν συχνώς στα δύο άκρα. Αυτό λοιπόν που πρεσβεύουμε, όχι εγώ, τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια όλου του κόσμου αυτή τη στιγμή, που αυτά φυσικά συμβουλεύομαι και ακολουθώ, όπως το Yale, το Harvard, είναι ότι πρέπει να μπούμε σε έναν υγιεινό τρόπο ζωής, προσαρμοσμένο στη ζωή του καθενός. Και αυτό εννοώ τροποποίηση της διατροφικής μας συμπεριφοράς, να αρχίσουμε να βλέπουμε την τροφή αλλιώς, το ότι τρεφόμαστε για να έχουμε ενέργεια, για να κάνουμε τις δουλειές μας καλά μες την ημέρα, για να σκεφτόμαστε καλά, να κάνουμε πρόληψη και να προστατευόμαστε από ασθένειες και να μην μένουμε απλά στη ζυγαριά ή στο ότι έβαλα ένα κιλό ή έχασα δύο κιλά. Και δεν είναι και το απόλυτο ζητούμενο το τι δείχνει η ζυγαριά, ακόμη και αν μας ενδιαφέρει το shape μας, το σχήμα μας, έτσι. Μπορεί δύο άνθρωποι να έχουν ακριβώς το ίδιο βάρος και ύψος, αλλά να δείχνουν διαφορετική, ε? Ακριβώς, γιατί όταν είναι διαφορετική η σύσταση του σώματος, δηλαδή όταν, αυτό που βλέπουμε στη ζυγαριά στην ουσία είναι λίπος, μυϊκή μάζα και νερό. Αν λοιπόν κάποιος άνθρωπος έχει πολύ περισσότερο λίπος από κάποιον άλλον, έχει όμως περισσότερο μυϊκή μάζα, ίσως είναι ίδιο τελικά το νούμερο. Άρα όπως λέτε δεν μπορούμε να συγκρίνουμε μόνο από τη ζυγαριά το αποτέλεσμα. Θα πρέπει να ξέρουμε τη σύσταση του κάθε ανθρώπου και τι είναι σωστό γι' αυτόν. Αυτό γίνεται με μια πολύ απλή μέτρηση όπου φαίνεται η σύσταση του σώματος και η σύσταση του σε νερό και σε λίπος και σε μυϊκό ιστό. Και αυτή η περίφημη αναλογία μεταξύ μυϊκής μάζας και λίπους είναι κυρίως, πολλοί λένε ότι παίζει πολύ γυμναστική, αλλά νομίζω ότι σε ένα 65-70% είναι διατροφή και αυτό, ε? Το πρώτο είναι η διατροφή, γιατί όση γυμναστική και να κάνεις, αν δεν δώσεις τα σωστά δομικά στοιχεία για να χτιστούν οι μύες, δηλαδή αν δεν δώσεις τη σωστή τροφή, τα αμινοξέα που πρέπει για να χτίσεις μύες, μπορεί να κάνεις πάρα πολλές ώρες γυμναστική, αλλά δεν θα έχεις το αποτέλεσμα που πρέπει. Σίγουρα. Να πάμε τώρα σε κάτι από τα βιβλία σας και να σας πω πως ένα από τα αγαπημένα βιβλία της μητέρας μου, που έχει ένα πολύ καλό εύρημα, έχει δηλαδή από τη μία τον παραδοσιακό τρόπο που φτιάχνουμε ένα φαγητό ή και ένα γλυκό και από την άλλη το πώς φτιάχνεται αντικαθιστώντας υλικά με πολλές θερμίδες, με άλλα πολύ πιο υγιεινά και είναι και το ίδιο νόστιμο. Είναι άλλωστε και η μεγαλύτερη σύγκρουση, θα έλεγα, δύο εντελώς διαφορετικών αλλά πολύ ισχυρών θέλω μας. Από τη μία δηλαδή, κυρία Πασχαλέρη, να τρώμε αυτά που μας αρέσουν και από την άλλη να έχουμε το σώμα ενός μοντέλου. Αυτό όμως πώς μπορεί να γίνει? Ποια είναι τα υλικά που πρέπει να αντικαθιστούμε και ποια είναι τα υλικά που μπορούν να τα αντικαταστήσουν αυτά τα υλικά, θέλω να μου πείτε? Αυτό το βιβλίο που λέτε, το οποίο είναι το πρώτο μου παιδάκι πριν κάνω τα παιδιά μου, λοιπόν είχα γράψει αυτό το βιβλίο με πάρα πολύ αγάπη.
Και είχε βγει τελείως τυχαία όταν ήμουν σε μια τηλεοπτική εκπομπή και την ώρα που στο Μέγκα τότε, την ώρα που μαγείρευε η μαγείρισα, ήμουν εγώ δίπλα γιατί θα έβγαινα ακριβώς μετά και ήμουν πάρα πολύ εκνευρισμένη με αυτά που έκανε και έλεγα στους παρουσιαστές, στο Γρηγόρη Αρναούτογλου και στη Ράνια Θρασκιά τότε, γιατί βάζει βούτυρο και δεν βάζει ελαιόλαδο, γιατί δεν έβαλε τα μυρωδικά στο τέλος και τα έβαλε, θα φύγουν οι βιταμίνες τους. Και έτσι βγήκε η ιδέα να κάνουμε αυτή τη στήλη τηλεοπτικά. Ξεκίνησε λοιπόν να γίνεται τηλεοπτικά στο Μέγκα με απευθείας σύνδεση στη Θεσσαλονίκη τότε, γιατί εγώ πάλι ζούσα στη Θεσσαλονίκη, αλλά μου κάναν σύνδεση τα πρωινά. Και αφού είδα ότι ο κόσμος το αγάπησε πολύ, μετά το έκανα βιβλίο. Αυτό που μπορούμε λοιπόν, πώς θα κρατήσουμε τη γεύση, αλλά θα μπορούμε να χάνουμε κιλά. Το πιο σημαντικό είναι η μαγειρική μας φυσικά. Το πώς κακοποιούμε ή δεν κακοποιούμε τα φαγητά μας, τα τρόφιμα κτλ. Οι αλλαγές που πρέπει να κάνουμε στις συνταγές που αγαπάμε από τις μαμάδες, από τις γιαγιάδες μας, είναι πολύ απλές. Δηλαδή πρέπει σίγουρα να έχουμε στο νου μας όσον αφορά το λίπος, να μην βάζουμε βούτυρα, να προσέχουμε να βάζουμε το ελαιόλαδο το οποίο το έχουμε άφθονο στην Ελλάδα, επομένως να βάζουμε ελαιόλαδο και σε νορμάλ ποσότητα. Τα μυρωδικά τα οποία θα πρέπει να τα βάζουμε στο τέλος, να βλέπουμε τους συνδυασμούς, να μην είναι πάντα το κρέας ή το ψάρι, το κοτόπουλο, να μην είναι πάντα συνδυασμένα με πατάτες ή με ρύζι, αν δεν γυμναζόμαστε και δεν μπορούμε να το στηρίξουμε αυτό. Και πάρα πολλές άλλες, πολύ εύκολες αντικαταστάσεις που μπορούν να μας κάνουν να χάνουμε κιλά, ήταν να διατηρήσουμε το βάρος μας και κυρίως να τρεφόμαστε πιο υγιεινά, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο πρώτα. Και παράλληλα εγώ έχω να καταθέσω, γιατί έχουμε μαγειρέψει με τη μητέρα μου από τις συνταγές σας, ότι πραγματικά έχουμε όλη τη γεύση. Ναι, είναι σημαντικό να διατηρηθεί. Το βιβλίο το είχαμε κάνει, είχα συνεργαστεί, δεν έκανα φυσικά εγώ τις συνταγές, δεν είμαι ειδικός. Εγώ απλά έλεγα τι πρέπει να αλλάξει. Αλλά για να γίνουν νόστιμες οι συνταγές, είχαν συνεργαστεί τρεις σεφ, οι οποίοι ήταν κορυφαίοι στο είδος τους και είναι ακόμα κορυφαίοι, με αστέρια Μισελέν κτλ. Οπότε γι' αυτό και η γεύση είναι πάρα πολύ ωραία. Μπορούμε να πειραματιστούμε, μπορούμε να πάρουμε ιδέες και από το βιβλίο και γενικά στη δικιά μου φιλοσοφία και σε όλα τα social media που ανεβάζω συνταγές είναι όλα πάνω σε αυτή τη φιλοσοφία. Μπορούμε να κάνουμε και το γλυκό, γιατί και το γλυκό χωράει στη ζωή μας και στην καθημερινότητά μας, και το κέικ και η πίτα και η τυρόπιτα, αρκεί να είναι με καλύτερα υλικά. Όλα αυτά μπορούν να μπουν μέσα στη παλιά δίαιτα, παλιού τύπου που τώρα πια την ονομάζουμε καλή διατροφή. Πάρα πολύ σημαντικό. Να πάρουμε εδώ, κυρία Πασχαλιάρη, μια μουσική ανάσα να έχουμε και συνεχίζουμε μαζί σας σε πολύ λίγο. Επιστρέφουμε λοιπόν εδώ στη ραδιοφωνική μας παρέα, τον Focus FM και τη Focus Shape, και συνομιλούμε με τη βιολόγο με ειδίκευση στη διατροφή Ειρήνη Πασχαλέρη. Κυρία Πασχαλέρη, έχετε ασχοληθεί επισταμμένος από όσο ξέρω και με ένα άλλο εξαιρετικά ενδιαφέρον θέμα που απασχολεί νομίζω και πολύ κόσμο. Το να τρώμε δηλαδή υγιεινά όπου και αν βρισκόμαστε. Ναι, γιατί όπως βλέπουμε ο τρόπος ζωής μας έχει οθήσει το να τρώμε πάρα πολύ έξω. Έτσι, η καθιστική ζωή, το να μην προλαβαίνουμε να φάμε εξαιτίας του ότι οι περισσότεροι έχουμε μία ατελείωτη λίστα υποχρεώσεων, με αποτέλεσμα συχνά τι ξεχνάμε, να φάμε. Φαντάζομαι ακριβώς, με ολέθριες συνέπειες και στο μεταβολισμό μας. Πώς να τρώμε λοιπόν όπου και να είμαστε, σε δουλειά, σε υποχρεώσεις, πώς? Καταρχάς να πω για τον κόσμο, που είναι πολύ σημαντικό για τον κόσμο που μας ακούει αυτό, είτε είναι για έφηβοι, μικρά παιδιά, μεγαλύτεροι με πολλές υποχρεώσεις κτλ, ότι όλοι μπορούμε να κάνουμε διατροφή, σωστή διατροφή. Οφείλουμε να κάνουμε και πρέπει και μπορούμε όλοι. Δεν είναι ανάγκη να έχουμε στο μυαλό μας ότι πρέπει να κάνουμε τα 5 γεύματα που συστήνει η δίαιτα, ξέρετε αυτό το σενάριο της τυποποιημένης δίαιτας, ή ότι πρέπει να μην τρώμε ποτέ έξω, να μην τρώμε κανένα γλυκό. Αυτό θα το πω και πράγματι μπορεί ένας ειδικός ο οποίος γνωρίζει να δώσει μια διατροφή σε κάποιον, αν προσαρμοστεί φυσικά στις δικές του ανάγκες, στο δικό του ωράριο, ακόμα και αν αλλάζει και 2 και 3 δουλειές. Επομένως όλοι μπορούμε να κάνουμε καλή διατροφή. Μα αυτό δεν είναι και όλο το απόλυτο ζητούμενο? Να είναι προσαρμοσμένο το διατροφολόγιο μας στις δικές μας συνήθειες, στον τρόπο ζωής μας, στις γεύσεις που μας αρέσουν,
έτσι, ή εν πάση περιπτώσει που δεν απεχθανόμαστε, εμένα ας πούμε δεν μπορεί να, θα μου βάλει μπάμιας να φάω ή διατροφολόγος, ή διατροφολόγος, τι συχαίνομαι. Ακριβώς, έτσι πρέπει να είναι, πολύ προσαρμοσμένος στον κάθε άνθρωπο, στις ανάγκες του, στις ιδιαιτερότητες, στις γεύσεις, και έτσι πρέπει να γίνεται. Και σας είπα, όχι με το κόνσεπτ της δίαιτας, με επιλογές, με σωστές επιλογές όπου και αν βρίσκεται. Δηλαδή εγώ αυτό, όταν λέω αλλαγή της διατροφικής συμπεριφοράς, είναι ότι μαθαίνουμε στην κλινική μας, εγώ και οι συνεργάτες μου, στον κόσμο που έρχεται και μας συμβουλεύεται, όπου και να είναι, είτε βρίσκεται σε ένα αεροδρόμιο, είτε βρίσκεται σε ένα εστιατόριο, είτε βρίσκεται στο junk food, σε ένα γυράδικο, είτε βρίσκεται οπουδήποτε, να ξέρει τι να επιλέξει να φάει για τις δικές του ανάγκες. Αυτό σημαίνει τροποποίηση διατροφικής συμπεριφοράς. Είτε το γλυκό, πώς θα διαχειριστούμε το γλυκό, όταν θέλουμε γλυκό, τι θα κάνουμε, δεν θα φάμε καθόλου ή θα φάμε και ποιο γλυκό θα φάμε. Όλα αυτά παίζουν τεράστιο ρόλο, γιατί είναι αλλαγές συμπεριφοράς και έτσι μπορούμε και το κάνουμε σιγά σιγά δικό μας όλο αυτό και το κάνουμε τρόπο ζωής και μπορούμε και πορευόμαστε με αυτό και κάνουμε και πρόληψη μέσα από αυτό, που είναι πολύ σημαντικό. Mm-hmm. Τώρα, γι' αυτό που είπατε για το κόνσεπτ της τρώω έξω υγιεινά, έχουμε κάνει μαζί με την αδερφή μου, η οποία είναι και διαιτολόγος, το Food Sherlock, το οποίο είναι ένα application που κατεβαίνει δωρεάν στο κινητό και σας συμβουλεύει για διάφορα μέρη που μπορείτε να φάτε κοντά σας, ποια μέρη έχουν υγιεινές επιλογές. Θεωρώ ότι σε όλα τα μέρη μπορείς να βρεις κάτι πιο υγιεινό να φας σε σχέση με κάτι άλλο. Οπότε πάντα η καλύτερη επιλογή που μπορείς να κάνεις, σας τη δίνουμε εκεί, είτε σας τη λέμε όταν μας συμβουλεύεστε. Αλλά πάντα μπορείτε να βρείτε κάτι καλύτερο από κάτι άλλο να επιλέξετε. Σίγουρα. Και κατά τα άλλα, νομίζω είστε οπαδός, κυρία Πασχαλέρη, της άποψης πως πρέπει να καταναλώνουμε όσο γίνεται περισσότερο βιολογικά τρόφιμα, τα οποία όμως κάποια από αυτά, γιατί θυμαίνουν, πέφτουν οι τιμές και εδώ σε κάποια, είναι πιο ακριβά όμως τα περισσότερα, τα μισά. Αξίζει, λέτε τώρα, ο κόπος να δώσουμε κάποια ευρώ παραπάνω για αυτό το κομμάτι. Γιατί είναι τόσο καλά τα βιολογικά προϊόντα και πώς καταλαβαίνουμε ότι είναι όντως βιολογικά όσα τρόφιμα μας λένε πως είναι βιολογικά, αυτοί από όπου τα αγοράζουμε. Πολύ ωραία ερώτηση. Αυτή πραγματικά θεωρώ ότι ενδιαφέρει πολύ κόσμο. Πράγματι, τα βιολογικά θα σας μιλήσω και ως καταναλώτρια τώρα, εκτός από ειδικός και ως μητέρα τριών παιδιών, που είναι πολύ σημαντικό και για μας και για τα παιδιά μας να επιλέγουμε το καλύτερο. Κοιτάξτε, εκεί που θεωρώ ότι αξίζει να επιλέγουμε είναι στα φρούτα και τα λαχανικά, τα οποία πια έχουν αλλάξει ως και γεύση. Δηλαδή, βλέπετε, εκτός από το μέγεθός τους, που είναι τελείως διαφορετικό σε σχέση με το πώς ήταν πριν, μπορεί να φας ένα μήλο και να μην νιώθεις πραγματικά καμία γεύση, να μην νιώθεις τίποτα όταν το τρως. Τρώγοντας το βιολογικό, το οποίο όταν είναι πράγματι βιολογικό, θα σας πω πώς το ξεχωρίζουμε, είναι πολύ μικρότερου μεγέθους, έχει γεύση, η φλούδα του δεν είναι τόσο, κόβεται πιο εύκολα, δεν είναι τόσο παχιά, και γενικά σου θυμίζει γεύσεις παλιές. Έφαγα π.χ. χθες ένα βιολογικό μανταρίνι και θυμήθηκα τα μανταρίνια που έτρωγα μαζί με τη γιαγιά μου παλιά. Δηλαδή, πραγματικά σε κάποια πράγματα, ειδικά σε αυτά που βγαίνουν από τη γη σίγουρα, όπως είναι πατάτα, καρότο, παντζάρι κτλ., να επενδύουμε στα βιολογικά, αλλά και γενικά σε ό,τι μπορούμε στα φρούτα και τα λαχανικά, που θεωρώ πια ότι δεν είναι τόσο ακριβά. Υπάρχουν και οι λαϊκές αγορές των βιολογικών που μπορεί ο κόσμος να τα παίρνει και από εκεί. Αλλά ακόμη και στο σούπερ μάρκετ είναι χαμηλότερες πια οι τιμές τους, τα φρούτα και τα λαχανικά, ή έχουν εξισωθεί με τα συμβατικά στο περίπου. Τώρα μιλάω γενικά βέβαια, αυτό εξαρτάται κατά πολύ από το που μένει ο καθένας και που βρίσκεται όποιος μας ακούει, αλλά γενικά είναι καλύτερα σε σχέση με παλιότερα. Τώρα, στα υπόλοιπα προϊόντα πράγματι είναι χαοτικότατα να τα επιλέγουμε όλα βιολογικά, ούτε είναι πολύ εύκολο. Για να πω λοιπόν κάτι βασικό, θα έλεγα σίγουρα τα φρούτα και τα λαχανικά και θα έλεγα επίσης ότι αν το παιδί μας π.χ. έχει μια τροφή που την τρώει πολύ συχνά, όπως είναι π.χ. τα δημητριακά, θα μπορούσαμε και σε κάτι τέτοιο να επιλέξουμε βιολογικό, είτε στο γάλα του που θα μπορούσε επίσης να είναι, να μην έχει τόσες ορμόνες. Από εκεί και πέρα, το πώς θα ξεχωρίσουμε αν είναι κάτι βιολογικό, θα πρέπει το βιολογικό να έχει την πιστοποίηση. Υπάρχουν ανεξάρτητοι φορείς οι οποίοι πιστοποιούν τα βιολογικά προϊόντα και
όταν τα παίρνετε συσκευασμένη, η πιστοποίηση είναι πάνω. Όταν όμως είναι χύμα και τα παίρνετε από κάποια λαϊκή ή κάποιο μανάβικο, θα πρέπει ο καταστηματάρχης να σας δείξει την πιστοποίηση των που είναι 2 ή 3 φορείς από κάποιον φορέα, το ότι πράγματι το προϊόν είναι βιολογικό. Mm-hmm. Μου θυμίζει εδώ πέρα η Δέσποινα Φωτιάδου που μιλούσαμε πριν για αυτό ακριβώς το θέμα για τα βιολογικά. Και αυτό που ακούγεται συχνά από κάποιους, ότι τα βιολογικά δεν είναι τόσο βιολογικά, αν ας πούμε στο ακριβώς διπλανό χωράφι από όπου μεγαλώνουν ας πούμε τα λαχανικά, ότι έχει μη βιολογικά και τα ραντίζουν και βεβαίως το χώμα τραβάει τα φάρμακα. Βέβαια δεν είναι ακριβώς τη ειδικότητά σας αυτό, αλλά ίσως έχετε μια τοποθέτηση στο θέμα. Ναι, φυσικά. Κοιτάξτε, έχει τεράστιο νόημα αυτό που λέτε και συμφωνώ ότι πράγματι δεν είναι τελείως βιολογικά, απλά κρίνοντας και μόνο από τη γεύση θα σας, και από την υφή και από τα πάντα θα σας πω ότι σίγουρα κάτι κερδίζεις. Από εκεί και πέρα βλέποντας και μελέτες σε σχέση με το πόσο λιγότερα πόσο λιγότερο καταλήγουν φάρμακα καταλήγουν να έχει το τελικό προϊόν, σίγουρα κερδίζουμε κάτι. Δεν είναι απολύτως βιολογικά, εννοείται αυτό. Αλλά αυτό τουλάχιστον όσο πιο κοντά εκεί πέρα στο βιολογικό. Αλλά όσο θεωρώ ότι έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που λέμε πια ότι όσο κερδίζουμε από αυτά που τρώμε, ό,τι μπορούμε να κερδίσουμε, το επιλέγουμε. Ωραία, να ακούσουμε λίγη μουσική και να επιστρέψουμε για το τελευταίο μέρος της θεματικής αυτής ενότητας, κυρία Πασκαλέρη, με εσάς βεβαίως. Συνεχίζουμε εδώ με τη Focus Shape μέσα από τον Focus FM με την Ειρήνη Πασχαλέρη, διατροφολόγο με ειδίκευση στη διατροφή, βιολόγο με ειδίκευση στη διατροφή. Διαβάζουμε, κυρία Πασχαλέρη, συχνά για τροφές που υπόσχονται πως συμβάλλουν πολύ σημαντικά στην αντιγύρανση. Άλλο μεγάλο ζητούμενο, ε! Πόση αλήθεια έχει αυτό? Υπάρχουν τροφές που καθυστερούν το γύρα στον οργανισμό μας? Ποιες είναι αυτές? Ίσως οι υπερτροφές που τόσο πολύ ακούμε όπου σταθούμε και όπου βρεθούμε. Κοιτάξτε, γενικά μέσω της διατροφής μπορούμε να έχουμε, να είμαστε καλύτερα στα γυρατιά. Το γύρος φυσικά είναι αναπόφευκτο, έτσι το ξέρουμε. Αλλά βλέπουμε ότι υπάρχουν πραγματικά στη φύση ουσίες που μπορούν καταρχάς να είναι ασπίδα σε πάρα πολλές ασθένειες. Που αυτές απειλούν, μας απειλούν και καθώς γερνάμε περισσότερο φυσικά. Επομένως, όσο καλύτερα τρώμε, βλέπουμε ότι υπάρχει ασπίδα γύρω μας σε σχέση με ασθένειες τέτοιου τύπου. Να αναφέρουμε έτσι παραδειγματικά τροφές. 2-3 κατηγορίες τροφών τέτοιες. Φυσικά, οι υπερτροφές που αναφέρεται είναι μία κατηγορία, χωρίς βέβαια να σημαίνει ότι δεν πρέπει να έχουμε γενικά στο σύνολο μια ισορροπημένη διατροφή. Το πρώτο που θα πω εγώ είναι ότι πρέπει να έχουμε ισορροπία. Αυτό που σας είπα πριν, να μην έχουμε ούτε... Κυρία Πασχαλέρη, μας ακούτε? Σας ακούω, ναι. Πολύ ωραία. Είχαμε ένα μικρό, πολύ μικρό τεχνικό πρόβλημα, το ξεπεράσαμε. Συνεχίστε. Ωραία. Και συγγνώμη. Λοιπόν, το πρώτο που πρέπει λοιπόν να έχουμε και για την αντιγύρανση είναι ότι πρέπει να μην έχουμε διακυμάνσεις που λέγαμε πριν. Δηλαδή, είτε κάνω δίαιτα, είτε δεν κάνω τίποτα και τρώω ό,τι βρίσκω μπροστά μου. Το yo-yo dieting που λέμε, το οποίο κάνει πάρα πολύ κακό, χάνουμε, βάζουμε κιλά, κάνουμε κακό στο σώμα, επηρεάζεται η ινσουλίνη, επηρεάζονται οι ορμόνες μας και γενικά αυτό δεν κάνει καθόλου καλά στον καθόλου καλό στον οργανισμό μας. Άρα το πιο σημαντικό είναι να ακολουθούμε τη διατροφή σαν τρόπο ζωής, μια σωστή διατροφή σαν τρόπο ζωής, κυρίως για την αντιγύρανση. Το δεύτερο που θα πω είναι αφορά τη ζάχαρη, η οποία ζάχαρη γερνάει τον οργανισμό και τα κύτταρά μας, κουράζει γενικά πάρα πολύ τον οργανισμό, οπότε, μ' ακούτε? Βεβαίως και σας ακούω. Ωραία, οπότε όσο μπορούμε να την αποφεύγουμε, όχι μόνο για λόγους σωστού βάρους, ιδανικού βάρους, αλλά και για την αντιγύρανση, τόσο καλό θα μας κάνει. Το τρίτο είναι οι υπερτροφές που είπατε, οι οποίες, τι να σας πω, από όλα τα βότανα που χρησιμοποιούμε στην κουζίνα μας καθημερινά,
από τον κουρκουμά που είναι ένα εξαιρετικό μπαχαρικό, από το ελαιόλαδο το οποίο επίσης είναι σημαντικό και σε καμία περίπτωση να μην αντικατασταθεί με κανένα άλλο με κανένα άλλο λάδι στη δικιά μας περίπτωση που το έχουμε άφθονο, από τη ρίγανη την ελληνική που είναι εξαιρετική. Εγώ ξέρετε πιστεύω πάρα πολύ στα ελληνικά superfoods, στις ελληνικές υπερτροφές. Από το τσάι του βουνού, το οποίο μπορούμε να το έχουμε καθημερινά στην ζωή μας ως απογευματινό, π.χ. από το μέλι μας, έχουμε πάρα πολύ καλές τροφές στην Είναι Ελλάδα. Είναι τόσο πλούσια και αυτή η γη, μεταλλευτούμε η ελληνική. Και τις βάλουμε στις σωστές ώρες, νομίζω ότι θα κάνουμε πολύ καλό στον οργανισμό μας. Αχ, ευχόμουν να μην το πείτε αυτό για τη ζάχαρη, γιατί είναι η μεγάλη μου αδυναμία. Αλλά εντάξει, έχετε απόλυτο δίκιο, το σέβομαι, το λαμβάνω σοβαρά υπόψη. Θα το ακολουθήσω, κυρία Πασχαλέρη. Ήταν εξαιρετικά ενδιαφέροντο όσο μας είπατε, σίγουρα για μένα, φαντάζομαι και για όσους μας ακούν όλους. Εύχομαι να τα λέμε συχνά μέσα από τη Focus Shape και τον Focus 103,6. Σας εύχομαι, κυρία Πασχαλέρη, καλό βράδυ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ θερμά που ήσασταν μαζί μας. Και εγώ σας ευχαριστώ, ήταν τιμή μου. Καλή συνέχεια στην εκπομπή και φυσικά θα τα ξαναπούμε. Καλό απόγευμα σε όλους. Δική μας η τιμή. Καλή συνέχεια να έχετε.